τους τρόπους με τους οποίους θα εφημερεύσει κανονικά και το Σάββατο. Η παιδιατρική κλινική στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο αναζητά η διοίκηση του νοσοκομείου σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Οι γιατροί που έχουν μείνει είναι μόλις 5, ενώ την Παρασκευή συνταξιοδοτείται ένας από αυτούς, κάτι που σημαίνει ότι από το Σάββατο η κλινική δεν θα μπορεί να εφημερεύσει με βάση τις οδηγίες που έχουν δοθεί και τον περιορισμό που υπάρχει στις εφημερίες. Το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε τώρα είναι η παιδιατρική, έτσι, η οποία ουσιαστικά οι γιατροί έχουν δυνατότητα εφημέρευσης μέχρι την Παρασκευή. Από την Παρασκευή και μετά η παιδιατρική ουσιαστικά βγαίνει από εφημερίες. Από εκεί και ύστερα όλο το βάρος θα πέσει στην παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Ελπίζω τώρα μέχρι το μεσημέρι γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις ότι θα δοθεί κάποια λύση και θα μπορέσει επιτέλους να συνεχίσει απρόσκοπτα να δουλεύει η παιδιατρική. Αλλά και αυτές οι λύσεις, τονίζω, μάλλον προσωρινές θα είναι. Αν δεν δοθούν μόνιμες λύσεις, τις οποίες ζητάμε τόσο καιρό, δηλαδή προκήρυξη μόνιμων θέσεων, στελέχωση των νοσοκομείων, σωστή χρηματοδότηση των νοσοκομείων, υγεία δεν θα δούμε. Το πρόβλημα είναι γνωστό από τον περασμένο Μάιο, όμως ακόμα μέχρι σήμερα, 5 μήνες μετά, ουσιαστική λύση δεν έχει δοθεί. Και όπως λένε οι εργαζόμενοι, η λύση που θα δοθεί και αυτή τη φορά θα είναι αποσπασματική. Αυτό που χρειάζονται, τονίζουν, είναι προσλήψεις όχι μόνο στην παιδιατρική κλινική, αλλά και στην παθολογική κλινική, που σε λίγο διάστημα θα αντιμετωπίσει το ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Υπάρχουν και άλλες κλινικές οι οποίες έχουν σοβαρές ελλείψεις. Μεν πρώτη η οποία θα αρχίσει να έχει σοβαρόπτατο πρόβλημα από τον επόμενο μήνα κιόλας, την παθολογική κλινική, η οποία αυτή τη στιγμή δουλεύει με 3 γιατρούς οριακά. Έχουμε ζητήσει να έρθουν επικουρικοί. Ελπίζω επιτέλους να σε ακουστούμε για να έρθουν επικουρικοί. Ιδάλλως τον επόμενο μήνα θα έχουμε την ίδια ιστορία που έχουμε την παιδιατρική, θα έχουμε την παθολογική κλινική.